Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Προτού ξεκινήσουμε με το κύριο θέμα μας σήμερα, θα κάνω όπως συνήθως το αρχικό μου σχόλιο και ακολούθως σήμερα θα έχουμε ένα συνομιλητή μαζί μας, τον οποίον θα σας τον παρουσιάσω αφού τελειώσω με το αρχικό μου σχόλιο. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κατ' επανάληψη εδώ συζητήσει το θέμα του δημοσίου χρέους, του ελληνικού δημοσίου χρέους, και έχουμε πει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα σε όλες τις διάφορες εκπομπές που έχουμε κάνει. Και σήμερα θα ανακεφαλαιώσω ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και καλύτερα την συζήτηση με τον συνομιλητή μου. Τα κριτήρια λοιπόν, θα ξαναπούμε, τα κριτήρια του δημοσίου χρέους, τα οποία είναι απαραίτητα να μπορέσουν να μας δώσουν δυνατότητα να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι βιώσιμο αυτό το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, έχουμε μια κατάσταση όπως στην Ελλάδα, η οποία δεν εκδίδει το δικό της νόμισμα, να το πούμε έτσι απλά, και συγχρόνως έχει και το πρόβλημα ότι μεγάλο ποσοστό αυτού του χρέους είναι από δάνεια του εξωτερικού, που βεβαίως έχουν το πρόβλημα ότι δεν ανακυκλώνεται η πληρωμή αυτών των τόκων εντός της ελληνικής οικονομίας, αλλά διαφεύγει στο εξωτερικό. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα κριτήρια τα οποία πρέπει να διαπιστώσουμε, να αναλύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο είναι βιώσιμο ένα τέτοιο χρέος? Πρώτον, πρέπει οι δανειστές, όπως και ο δανειζόμενος, δηλαδή το ελληνικό κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, να έχουν μια επάρκεια κεφαλαίου, το δε κράτος, ο δανειζόμενος δηλαδή, να έχει και συγχρόνως μια επάρκεια ρευστών διαθεσίμων. Το δεύτερο θέμα, το δεύτερο κριτήριο που πρέπει να συζητήσουμε, είναι αν έχει ο δανειζόμενος ικανό εισόδημα, το οποίο μπορεί να αποπληρώνει κανονικά τους τόκους αυτού του χρέους. Το τρίτο είναι η υποκατάσταση αυτού του δημόσιου χρέους, να έχει μικρή ελαστικότητα σχετικά με τη μεταβολή των επιτοκίων, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα αυτό το χρέος να απαιτείται από τους, να το διακρατούν οι δανειστές, διότι χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη να απαιτείται από την συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα της χώρας, ώστε να χρειάζεται για να μπορούν να κάνουν, να χρησιμοποιηθεί σαν εξασφάλιση έναντι άντλησης ρευστότητος από την κεντρική τράπεζα. Το επόμενο κριτήριο, που μπορεί να αποτελεί βέβαια και πρόβλημα, είναι ότι τα προηγούμενα τα οποία συζητήσαμε, να δημιουργούν μία πιθανότητα αθέτησης αποπληρωμής. Αν δεν υπάρχουν δηλαδή αυτά τα στοιχεία, δημιουργείται, μεγαλώνει αυτή η πιθανότητα αθέτησης αποπληρωμής. Ένα επόμενο στοιχείο, κριτήριο, είναι να διαπραγματεύεται αυτό το δημόσιο χρέος σε μία ομαλή και ολοκληρωμένη δευτερογενή αγορά, όπου βεβαίως η τιμή της να μην μπορεί να χειραγωγηθεί. Το επόμενο θέμα, το έκτο θέμα, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, είναι το ποσοστό εξωτερικών υποχρεώσεων αυτού του δημόσιου χρέους να είναι μικρό, ώστε η αποπληρωμή των τόκων και κεφαλαίου να ανακυκλώνεται εντός της οικονομίας και να μην διαφεύγει δηλαδή το εισόδημα στο εξωτερικό και να δημιουργεί ένα πρόβλημα στην οικονομία. Όλα αυτά βέβαια είναι κριτήρια και προβλήματα που δεν συμβαίνουν με το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το 2013 μόνο οι τόκοι, σαν ποστό του ΑΕΠ, θα φτάσουν μεταξύ 10 με 11%. Για να καλυφθούν αυτοί λοιπόν οι τόκοι, αυτό το σημαντικό ποσοστό, πρέπει να υπάρξει ο εξής συνδυασμός που να μπορεί να το καλύψει. Πρώτον, μία ανάλογη μεγένθηση του ΑΕΠ, του Εθνικού Εισοδήματος, και συγχρόνως ένα πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο αυτός συνδυασμός βέβαια πρέπει να είναι καθαρός από την διαφυγή εισοδήματος, το οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου στο 80%, γιατί 80% περίπου ανήκει, είναι στα χέρια ξένων δανειστών αυτό το δημόσιο χρέος. Και αυτό βεβαίως, αυτός ο συνδυασμός, πρέπει να είναι ισότιμος του ποσοστού των τόκων, ώστε βεβαίως να υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής αυτού του δημοσίου χρέους. Συγχρόνως υπάρχει το θέμα βέβαια κατά πόσον αυτός ο συνδυασμός είναι εφικτός. Δηλαδή,
Το πρόβλημα πρώτον είναι έχουμε μία μεγέθυνση εισοδήματος η οποία είναι ανάλογη και καθαρή που να μπορεί να το καλύψει αυτό. Όταν έχουμε μία παρατεταμένη κατάσταση ύφεσης, βλέπουμε ότι η δυνατότητα μεγέθυνσης του εισοδήματος μειώνεται. Δηλαδή και να είχαμε μεγαλύτερη δυναμική δυνατότητα της μεγέθυνσης του εθνικού εισοδήματος, κάτω από μία παρατεταμένη ύφεση αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο. Συγχρόνως βλέπουμε ότι και το πρωτογενές πλεώνασμα πάλι έχει στην Ελλάδα μία μικρότερη δυνατότητα, διότι υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα. Πρώτον είναι το θέμα ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική φοροφυγή και δεύτερον υπάρχει και το θέμα της μεγάλης σπατάλης των δαπανών του προϋπολογισμού. Κάτω λοιπόν από τέτοιες συνθήκες, τι έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι και με αυτά τα κριτήρια το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να διατηρηθεί δηλαδή κάτω από αυτές τις συνθήκες και πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί σε μια κατάσταση αναδιάρθρωσης. Αυτά έχουμε πει στο παρελθόν, αυτά είναι μια εισαγωγή για τη σημερινή μας συζήτηση με τον συνομιλητή μας. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά και την τιμή να μιλάμε με τον κύριο Γεώργιο Κεσάριο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος είναι αρθρογράφος και αναλυτής στο capital.gr, το οποίο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό site της χώρας. Ο άνθρωπος αυτός έχει και πέραν αυτού, έχει και το market.talk.net, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό site, το οποίο το παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι της αγοράς. Έχει στο παρελθόν υπάρξει και εκτός από άνθρωπος ελληνικής αγοράς, έχει υπάρξει και αναλυτής και investment banker και έχει ασχοληθεί και με venture capital στις Ηνωμένες Πολιτείες στη Νέα Υόρκη. Έχει μια μεγάλη εμπειρία δηλαδή συνολικά. Και βεβαίως έχει υπάρξει και επενδυτής αρκετών κεφαλαίων και στην ελληνική αλλά και στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δηλαδή σήμερα σαν συνομιλητή μας έναν άνθρωπο της αγοράς, ο οποίος μπορεί να μας πει την άποψη της αγοράς σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ πέρα. Και το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε πέρα από τις διάφορες αναλύσεις που κάνω εγώ στο πρόγραμμα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να σε λέω Γιώργο. Βεβαίως, ευχαριστώ κύριε Κονομόπουλο. Και προχωρούμε στις αρχικές ας πούμε ερωτήσεις και βεβαίως είναι ελεύθερη συζήτηση, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις βασικά. Το πρώτο θέμα λοιπόν που θέλουμε να συζητήσουμε είναι να μας πεις την άποψή σου σχετικά με τα αίτια του ελληνικού δημόσιου χρέους και τι νομίζεις ότι πρέπει να συζητηθεί σε αυτό το θέμα. Η αιτία της κατάστασης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα είναι λίγο πολύ γνωστή και την λένε πάρα πολύ τόσο γύρω. Είναι ο κρατισμός, είναι η σπατάλη του δημοσίου, είναι η αναποτελεσματικότητα της δημοσίας διοίκησης, αυτό το κομματικό κράτος και πάνω απ' όλα για μένα τουλάχιστον είναι η μη δημοκρατικότητα των θεσμών και της πολιτικής γενικώς, ειδικά του κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι το νομοθετικό σώμα δεν έχει καμία απολύτως δύναμη και επιρροή επί των πραγμάτων και βεβαίως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια η κατάσταση έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε όποιος γίνεται πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα είναι Κέσαρας, είναι ο απόλυτος άρχοντας, κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και λόγω του κομματικού κράτους κτλ. Δεν ήταν δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Αυτό για μένα είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Τώρα ο κρατισμός, η σπατάλη, όλα και τα υπόλοιπα είναι κάπως δευτερευούσης σημασίας. Αλλά στην κορυφή της πυραμίδας για μένα είναι οι θεσμοί, το οργανόγραμμα, όπως λέω, του ελληνικού κράτους. Πρέπει να αλλάξουμε το οργανόγραμμα αυτό του κράτους και πρέπει τέλος πάντων να βρούμε ένα άλλο μοντέλο, έτσι ώστε και να ανεβαίνουν στην πολιτική ζωή καινούρια πρόσωπα και βεβαίως να μπορεί να λειτουργήσει το νομοθετικό σώμα έτσι ώστε να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις. Τώρα βεβαίως από εκεί και πέρα είναι η σπατάλη, είναι κρατισμός, είναι τα συνδικάτα. Και...
Αυτά τα οποία, τα οποία έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση, όπου έχει πλέον φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και απλά να κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Δεν είναι ότι δεν είχαμε τα ίδια προβλήματα πριν 10 και 15 χρόνια. Τα είχαμε. Απλά δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή, όταν ήρθε ο κ. Παπανδρέου το 81 στην εξουσία, είχαμε ένα χρέος 25% του ΟΕΠ. Είχαμε πάρα πολλά περιθώρια για σπατάλη, για ρεμούλα κτλ. Κτλ, κτλ. Μέχρι το 95, πότε φτάσαμε το 100%. Από εκεί πέρα υπήρχε μια κατάσταση κάπως που. Συγκράτησης και βεβαίως το 2007-2008 αυτή η διεθνής ύφεση ουσιαστικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι και είμαστε εδώ πέρα που είμαστε. Αλλά αυτό που έχει γίνει τώρα στην Ελλάδα θα μπορούσε άνετα να έχει γίνει και το 2002, 2003, 2004, 2005. Έτυχε και έγινε το 2008. Για να καταλάβω λίγο καλύτερα, η δημοκρατικότητα των θεσμών βασικά το βλέπεις, εάν σε καταλαβαίνω σωστά, ότι από μια μεριά από την άψη των δαπανών λόγω του κομματικού κράτους έχουμε μια υπερβολή δαπάνης, αν το καταλαβαίνω καλά. Βεβαίως. Και από την άλλη μεριά, πάλι ως προς την άποψη αυτή της έλλειψης δημοκρατικότητας, έχουμε ένα περιορισμένο έλεγχο. Κανέναν έλεγχο, μεριά, ή κανένα έλεγχο των διαφόρων θεσμών. Ακριβώς. Αυτά τα δύο, αν καταλαβαίνω καλά, δημιουργούν τη δυναμική που θεωρείς ότι καταλήγουν σε αυτή την υπερβολή του δημοσίου χρέους που έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, επ' αυτού, το αυτό το αντιλαμβάνομαι. Μίλησες και είπες στο τέλος και το θέμα της ύφεσης. Mm-hmm. Θεωρείς ότι η ύφεση υπήρξε ένα σημαντικό κομμάτι αυτού της ανόδου του δημοσίου χρέους και της έλλειψης δυνατότητας να μπορέσουμε να το εξυπηρετήσουμε. Όπως σας είπα, νομίζω ότι αυτό που έγινε το 2009 περίπου σε εμάς θα μπορούσε να γίνει ένα πάσα στιγμή. Απλά ήταν η διεθνής συγκυρία τέτοια, ώστε ουσιαστικά έκλεισαν οι πόρτες και για εμάς. Αλλά ουσιαστικά, αν είχε δημιουργηθεί δηλαδή το 2003 ένα πρόβλημα στην Αμερική του τύπου που δημιουργήθηκε το 7 και το 8, όπου τι έγινε ουσιαστικά, διαλύθηκαν τα money markets και τώρα μια αλυσιδωτή αντίδραση στις αγορές, θα μπορούσαμε να είχαμε πάθει το ίδιο πράγμα ακριβώς και το 2003. Απλά έτυχε, είναι λόγω συγκυρίας. Αλλά και πάλι θεωρώ θα μπορούσε να γίνει και το 2003 αυτό και το 2005. Έτυχε το 2008. Λόγω κυρίως συγκυρίας στις διεθνείς αγορές, υπήρξε μια κρίση που άρχισε στην Αμερική και επεκτάθηκε στην Ευρώπη και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Αλλά αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα γινόταν έτσι και αλλιώς. Και μάλιστα έγραψα ένα άρθρο το 2007 ότι πίστευα ότι σε μερικά χρόνια θα γυρνάγαμε σε δραχμές, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συμπράξει η Τρόικα για να μας σώσει. Αλλά τέλος πάντων, προσωπικά το περίμενα αυτό το πράγμα τώρα και αρκετά χρόνια. Έτυχε αυτή η χρονική συγκυρία και έγινε. Άρα η ύφεση ήταν σύμπτωμα και όχι αίτιο του προβλήματος αυτού του δημοσίου χρέους. Ναι, βεβαίως. Το πρόβλημα, αυτή είναι η άποψη. Το πρόβλημα το είχαμε. Δηλαδή ήταν μια μικρή ορολογιακή βόμπα και απλά περιμέναμε, δεν ξέραμε το πότε θα σκάσει. Ξέραμε ότι τρέχει ένα χρονόμετρο, απλά δεν ξέρουμε αυτό το χρονόμετρο άμα είναι ένα χρόνο ή πέντε χρόνια. Ας πάμε στο επόμενο θέμα και μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε σε αυτό, αν θέλουμε να πούμε τίποτε περισσότερο. Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με το τι λέει η αγορά, δηλαδή οι παράγοντες της αγοράς, τους οποίους παράγοντες τους ξέρεις πολύ καλά, δηλαδή η πιάτσα της αγοράς, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, οι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται στις αγορές κεφαλαίου, είτε Ελλάδος είτε του εξωτερικού, με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή συχνή. Τι λένε, πώς βλέπουν την κατάσταση, ποια είναι η δική τους θέση, πέραν αυτών βεβαίως που συζητάμε εσύ και εγώ στη συζήτησή μας. Τι θα μπορούσες να μας πεις για το τι έχουν στο μυαλό τους, ποια είναι η ανάλυση τους, πώς βλέπουν αυτή την η άποψη της αγοράς γενικώς είναι ότι δεν σώνεται η παρτίδα και ότι θα χρειαστεί μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, είτε αυτό είναι κούρεμα, είτε είναι επιμήκυνση, είτε συνδυασμός και των διονών. Αυτή η άποψη νομίζω αντανακλάται έντονα από πέρυσι, τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Κυρίως την αντανακλούν παράγοντες της Γερμανίας, θεσμικοί παράγοντες μάλιστα της Γερμανίας και βεβαίως οι περισσότεροι οίκοι στον κόσμο.
και προσωπικά, άμα μιλήσεις με οποιονδήποτε τραπεζίτη στην Ελλάδα, επίσης το αναμένει. Θεωρείς αυτό... εδώ, συγγνώμη, επ' αυτού του θέματος, θεωρείς δηλαδή ότι οι Έλληνες τραπεζίτες, είτε από συμφέρον είτε λόγω ρεαλισμού, αντιλαμβάνονται ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να επιβιώσει, να είναι βιώσιμο και ότι καταλήγουμε έτσι και αναγκαστικά σε μία αναδιάρθρωση, διότι ασφαλώς αυτά τουλάχιστον που όλοι εμείς διαβάζουμε από αυτά τα οποία δηλώνουν οι ίδιοι οι τραπεζίτες, είτε σε αναλύσεις που γράφουν, είτε σε δηλώσεις που κάνουν, συζητούν και λένε ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν είναι απαραίτητη και ότι μπορούμε κάλλιστα να την αποφύγουμε εάν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μέσω του μνημονίου. Θεωρείς ότι στις ιδίες τους συζητήσεις ή σε αυτό το οποίο πραγματικά λένε μεταξύ τους σαν άνθρωποι της αγοράς ότι έχουν μια διαφορετική άποψη από αυτό που λένε γενικότερα στον κόσμο? Για την ελληνική αγορά νομίζω αυτά που λέγονται προς τα έξω και αυτά που λέγονται σε πηγαδάκια είναι δύο διαφορετικά πράγματα στην Ελλάδα. Σαφώς προς τα έξω υπάρχει μια εικόνα του τύπου ότι εντάξει μπορούμε να τα καταφέρουμε και ο ισολογισμός μας αντέχει και είμαστε όλα εντάξει, αλλά επί της ουσίας η πραγματικότητα άλλα λέει, η αγορά λέει άλλα πράγματα, το οποίο αντανακλάται τόσο στις τιμές των τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο, όσο βεβαίως και στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, εκεί τέλος πάντων που έχουμε στοιχεία, όπου βλέπουμε το δεκαετές έχει χάσει το 40% της αξίας του και άμα πάμε στις πιο μακροπρόθεσμες εκδόσεις, υπάρχουν εκδόσεις που είναι και κάτω από το 50. Οπότε, λες μήπως εννοήσεις πιο βραχυπρόθεσμο, δηλαδή που λήγουν 13, αυτές που λήγουν 13 και 14, αυτή τη στιγμή έχουν 23% απόδοση, έχουν πολύ μεγάλη πτώση και αυτά. Αλλά και το 14 έχει πέσει στο 60 περίπου και άμα πάμε σε πολύ πιο μακροπρόθεσμες εκδόσεις από το 20-25 και μετά, εκεί πέρα είναι στο 50 περίπου. Οπότε η αγορά είχε ενσωματώσει μέσα της το δεδομένο του ότι δεν θα πληρωθεί. Βέβαια, όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ, καλύτερα και από μέναν, οι περισσότερες τράπεζες για να αποφύγουν αυτή την απομείωση της αξίας τα έχουν μεταφέρει στο desk που δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Ναι. Και έχουν κρατήσει μόνο ένα μικρό ποσοστό διαπραγματεύσιμων ομολόγων που επηρεάζουν. Ναι. Ναι, όχι, δεν λέω ότι έχει σημασία. Ναι. Απλούστατα λέω ότι έχουν πάρει αυτή την αμυντική στάση, αλλά στην πραγματικότητα σε κάποιο σημείο θα πρέπει να αποτιμήσουν αυτή τη μείωση την οποία συζητάς. Οι λογιστικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα σώσουν την κατάσταση. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν από καιρό αυτό. Ναι, σωστά το έχουν κάνει αυτό, το ίδιο και οι ελληνικές τράπεζες. Αλλά επί της ουσίας και για πρακτικούς λόγους δεν έχει καμία σημασία. Διότι όταν θα φτάσει η στιγμή ώστε αυτά να γίνουν mark to market, διότι όταν θα έρθει η αναδιάρθρωση αυτά θα γίνουν marked, οπότε δεν έχει κανένα λόγο άμα είναι στο bank book ή στο trade book κτλ. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να επιβεβαιώσω αυτό που λες, η μεγάλη πτώση της αξίας στο χρηματιστήριο των τραπεζών, ακριβώς αυτό αντανακλά. Ακριβώς, βεβαίως. Όλα αυτά οι μετοχές δηλαδή έχουν ενσωματώσει αυτή τη μεγάλη απομείωση της αξίας των ομολόγων. Μάλιστα. Τι άλλο βλέπεις, ας πούμε, να συζητούν οι παράγοντες της αγορές, τα οποία έχει σχέση βέβαια με το δημόσιο χρέος και την κατάστασή του, αλλά και τις δυνατότητες να βρεθεί μια λύση στην... Λύση για μένα δεν υπάρχει. Όχι, δεν ρωτώ τη δική σου άποψη, θα μπούμε μετά σε αυτό, ακριβώς μετά το επόμενη ερώτησή μου. Είναι να μας δώσεις το παλμό της αγοράς, δηλαδή το τι συζητάνε οι παράγοντες, πώς βλέπουν την κατάσταση και τι θεωρούν ότι είναι οι ρεαλιστικές δυνατότητες αυτή τη στιγμή της αντιμετώπισης αυτού του δημοσίου χρέους. Η ρεαλιστική αντιμετώπιση, αυτό που συζητάνε, σύμφωνα με την αγορά, ή τέλος πάντων αυτό που μας δείχνει η αγορά, αλλά και αυτό που συζητάνε αναλυτές και παράγοντες της αγοράς σε όλο τον κόσμο, είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κούρεμα. Ένα γενναιόδωρο κούρεμα. Τα στοιχήματα είναι στο 50%. Έχουμε εκτιμήσεις όπως είναι της S&P πριν από λίγο καιρό, είπε 50 με 70. Προχθές η Citibank είπε από 73 μέχρι 95%. Νοώντας ότι άμα γίνει σήμερα και θέλουμε να κατέβουμε σε ένα επίπεδο 60% χρέωση επί του ΑΕΠ,
χρειάζεται ένα κούρεμα 70% στα ομόλογα πλην Τρόικας, πλην τα διακρατικά που έχουμε. Άμα γίνει το 13 όμως, επειδή θα έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο ποσοστό στην Τρόικα, η υπόλοιπη αγορά θα πρέπει να φάει 95% κούρεμα με σκοπό να πέσουμε σε ένα υγιές 60% χρέωση P2F. Αυτά είναι η μελέτη του Witter και του... Τη Citigroup. Προχθές ήταν, νομίζω, κάπου τη διάβασα. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Γιατί υπάρχει ένας... Αλλά είναι απλά νούμερο, νομίζω, αυτά. Είναι, νομίζω υπάρχουν πολλές αναλύσεις και εγώ έχω γράψει περί αυτού και πολλούς μήνες, ας πούμε, ότι καθώς μπαίνουμε στο μνημόνιο, το κούρεμα αναλογικά μετά στην αγορά πρέπει αυτά, να γίνει περισσότερο. Ναι, θα τις απόψεις, θα τις πούμε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε την άποψη, ας πούμε, των παραγόντων της αγοράς. Βλέπεις καμία διαφορά στην αντιμετώπιση των παραγόντων των διεθνών αγορών από τους παράγοντες στην ελληνική αγορά, ή είναι τελείως θέμα έτσι, πολιτικής αντιμετώπισης του θέματος? Ναι, το πρόβλημα είναι ότι έχει μπλέξει πάρα πολύ η πολιτική σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ η αγορά έχει τους μηχανισμούς και τους τρόπους και τους θεσμούς να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, και ενώ είναι ένα θέμα, δηλαδή, το οποίο έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με τους μηχανισμούς της αγοράς, δυστυχώς έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας, νομίζω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα και ουσιαστικά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Διότι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, δεν θέλουν να γίνει κάποιο κούρμα και δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα, κάνουν το ένα, κάνουμε το άλλο, βγάζουμε το άλλο και καταλήγουμε πάλι στο κούρεμα, διότι επί της ουσίας το 2013, στα μέσα του 2013, για να μπούμε στο ESM, ουσιαστικά πρέπει να γίνει ένα κούρεμα. Αυτό λέει, αυτά που έχουν υπογραφεί και έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα, αυτά λένε. Και όποτε λέει κάποιος κούρεμα, είναι η κακή λέξη, ας πούμε. Βλέπεις, δηλαδή, μία διαφορά, αν έχω καταλάβει καλά, βλέπεις μία διαφορά μεταξύ των απόψεων των παραγόντων της αγοράς από τις απόψεις των παραγόντων της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συγκεκριμένα, και της, βεβαίως, και των θεσμικών παραγόντων, των θεσμικών παραγόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, βεβαίως. Βλέπεις μια διαφοροποίηση στο εξωτερικό μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, έτσι. Ναι. Των δυνάμεων της αγοράς και των δυνάμεων των θεσμικών, συγκεκριμένα, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακριβώς. Και θεωρείς, αν κατάλαβα καλά, εξήγησε το λίγο παραπάνω αν θέλεις, ότι έχουν αυτές τις διαφορετικές απόψεις, διότι η μεν αγορά θεωρεί ότι δεν βγαίνει το χρέος και ότι μπορούν κάλλιστα οι επενδυτές να καλύψουν αυτό το κούρεμα, να πάρουν, δηλαδή, τη χασούρα η οποία θα δημιουργηθεί. Αλλά από την άλλη μεριά, οι θεσμικοί παράγοντες ανησυχούν για το συστημικό κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω καλά, ή θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που διαφοροποιεί αυτές τις δύο απόψεις, των θεσμικών έναντι των παραγόντων της αγοράς? Έτσι είναι. Απλά, καθώς προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία, ενώ, ας πούμε, πέρυσι θα μπορούσε να μου κάνει κάποιος μια ερώτηση και να πω ναι, καταλαβαίνω τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Εδώ που έχουμε φτάσει, αρχίζω και ανησυχώ ότι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν, για να πω την αλήθεια. Διότι, κατ' εμέ τουλάχιστον, μετά την Lehman Brothers δεν υπάρχει too big to fail πια, για μένα. Τώρα, αν θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την Lehman Brothers, αυτό το συζητάμε. Αλλά το βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα χρέους, το οποίο είναι κυρίως γερμανικό, γαλλικό και Benelux των χωρών αυτών, στα τραπεζικά του συστήματα. Αρνιούνται να αναγνωρίσουν τα προβληματικά πάγια και να γράψουν τις χασούρες όπως κάνουν οι Αμερικάνοι. Και τρίτον, οι Ευρωπαίοι αρνιούνται να κάνουν χρήση της κεντρικής τράπεζας για να λύσουν πολλά από τα προβλήματα. Ναι, μεν θα δημιουργηθεί συστημικό πρόβλημα αν δεν κάνουν χρήση των εργαλείων που έχουν προς επίλυση αυτών των προβλημάτων. Διότι δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα, εδώ που έχουμε φτάσει τουλάχιστον, με αυτά που πάνε να κάνουν, κατά την άποψή μου. Ξέρεις ότι εδώ ίσως ένας λόγο αυτής της διαφοράς είναι ότι οι θεσμικοί παράγοντες, θεσμικοί εννοούμε των κρατικών, ας πούμε, θεσμών, είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι φοβούνται ότι ένα τέτοιο κούρεμα θα δημιουργήσει προβλήματα στις τράπεζες. Οι μεν τράπεζες μπορεί οι ιδιωτικοί παράγοντες να μην θεωρούν αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, αλλά αυτοί γνωρίζουν, όπως συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι στο τέλος θα γίνει bailout. Στο τέλος, δηλαδή, θα αναγκαστούν οι φορολογούμενοι
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν και να καλύψουν αυτές τις απώλειες των τραπεζών και να βρεθούν βεβαίως σε μια κατάσταση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σαν πολιτική αυτή τώρα, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που θα έχει δημιουργηθεί στους φορολογούμενους των κρατών τους. Να πω ότι έτσι όπως το κάνουν σήμερα, πράγματι επιβαρύνουν τους πολίτες, έτσι όπως το κάνουν. Υπάρχει τρόπος να γίνει χωρίς να επιβαρυνθεί κανένας. Προχθές μάλιστα έγραψα ένα άρθρο στο Capital ακριβώς το πώς μπορεί να ανακεφαλοποιηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πολύ απλά. Χωρίς να μπούμε σε περιπέτειες ούτε τίποτα. Ωραία. Υπάρχουν δηλαδή όργανα στη διάθεση, στη διάθεσή μας στην Ευρώπη, έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μην λυθούν επιβαρύνοντας τους φορολογούμενους, διότι σήμερα έτσι όπως το κάνουν, ουσιαστικά επιβαρύνουν τους φορολογούμενους. Δηλαδή δανείζονται λεφτά, συνεισφέρουν οι κυβερνήσεις από τον προϋπολογισμό τους λεφτά σε ένα φαν και αυτό θα το δανείσουν ορισμένες χώρες. Αντί αυτού θα έπρεπε να κάνουν, νομίζω, κάτι ανάλογο που κάνανε οι Αμερικανοί και στο SNL πρόβλημα της δεκαετίας του 80, αλλά και πολλά άλλα. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουν ένα fund τέλος πάντων, το οποίο θα βάλουν εκεί πέρα τα προβληματικά assets, χρηματοδοτούμενα από την Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να επιβαρυνθούν. Ωραία, μπαίνουμε τώρα με αυτό το οποίο λες τώρα, στα στοιχεία που κατά την άποψή σου μπορεί να φτιαχτεί ένα πακέτο μέτρων αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέου. Πες μου λοιπόν την άποψή σου, πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ξέρω ότι θα δώσεις κάποιες εναλλακτικές βέβαια λύσεις, διότι η λεπτομέρεια εδώ πέρα μετράει πολύ και δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά πώς βλέπεις αυτό το πλαίσιο και τα μέτρα της αναδιάρθρωσης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για το ελληνικό χρέος? Στο μυαλό μου πάει να γίνει ένα κούρεμα, ένα πολύ γενναιόδωρο κούρεμα, 50% ας πούμε, και το υπόλοιπο επιμήκυνση 25 χρόνια. Αυτό θα ήταν για μας το καλύτερο, έτσι ώστε να είμαστε λογιστικά τουλάχιστον βιώσιμοι. Βεβαίως δεν φτάνει αυτό, διότι πρέπει να γίνουν και διάφορα άλλα πράγματα, αναδιάρθρωση του κράτους, μείωση του δημοσίου, όλα αυτά που λέμε κτλ. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι της βιωσιμότητας τουλάχιστον, διότι τα άλλα είναι θέματα ανταγωνιστικότητας, είναι άλλο πακέτο μέτρων που χρειάζονται. Για μένα εγώ βλέπω δηλαδή ένα κούρεμα 50% και επιμήκυνση του υπολείπου με ένα 4-4,5% επιτόκιο, δεν θα με πείραζε. Και παράλληλα βεβαίως πρέπει να ανακεφαλοποιηθεί και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όπου... Ωραία, πρωτού μπούμε σε αυτό, άρα βλέπεις λοιπόν ότι είναι ένα συνδυασμό μεταξύ σαν το Brady Bond, δηλαδή ένα par bond και ένα discount bond. Par bond από την άποψη ότι κατά ένα μέρος διατηρείται το κεφάλαιο αλλά με μειωμένο επιτόκιο και από την άλλη μεριά ένα σημαντικό κομμάτι είναι με discount bond, το οποίο discount bond βεβαίως είναι το κούρεμα το οποίο συζητάμε. Μου αρέσουν οι plain vanilla λύσεις, δηλαδή θέλω ένα κούρεμα 50% να γίνει ανταλλαγή τώρα με το μισό κεφάλαιο και αυτό επιμηκυμένο κατά 25 χρόνια. Άρα θεωρείς δηλαδή ότι βασικά το κούρεμα είναι η λύση και δεν συνδυάζεται καλά και με το επιτόκιο θα διατηρηθεί στα επίπεδα τα οποία είναι τώρα ή βλέπεις ότι και εκεί πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω? Νομίζω είναι λογικό ένα επιτόκιο 1,5% πάνω από τη Γερμανία, θα έλεγα. Είναι κάτι το φυσιολογικό, οπότε άμα η Γερμανία τώρα είναι στο 2,5%, το να είναι ένα επιτόκιο του 50% του χρέους μας στο 4%, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερο δηλαδή πρόβλημα. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι θα πρέπει να οι τόκοι που πληρώνουμε ετησίως να μπορούμε να τους αποπληρώνουμε χωρίς να μπαίνουμε σε πρόσθετο δανεισμό? Διότι το θέμα είναι το εξής, ότι εάν έχουμε μια κατάσταση στην οποία ο προϋπολογισμός μας έχει τέτοια έσοδα και έχουμε τέτοιο ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μπορεί να καλύψει τους στόκους που αποπληρώνουν, τότε σε αυτή την περίπτωση βεβαίως δεν ανεβαίνει και το χρέος. Ναι. Εάν όμως κάνουμε ένα κούρεμα και συγχρόνως έχουμε μια κατάσταση που έχουμε ένα υψηλό επιτόκιο, τότε το χρέος αυτό ξανά θα δημιουργηθεί βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ναι, Μήπως δηλαδή απαιτείται και μια ανάλογη μείωση του επιτοκίου, ώστε οι τόκοι που θα πρέπει να αποπληρώνονται στο μειωμένο αυτό χρέος να είναι τέτοιοι όπου η κατάσταση του προϋπολογισμού μας
να μπορεί να το, να το καλύψει χωρίς να δημιουργείται επιπλέον πρόσθετο χρέος. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά νομίζω 4% επιτόκιο δεν είναι ιδιαίτερα ούτε ακριβότερο ληστρικό σαν αυτά που ακούμε στην τηλεόραση. Αν ενθυμίσετε πού δανειζόταν η Ελλάδα πριν από 5, 10, 15 χρόνια. Με εξαίρεση δηλαδή την τελευταία. Βέβαια είχε δικό της νόμισμα τότε. Ναι, αλλά και πάλι. Πριν 15-20 χρόνια είχαμε και 15 και 20%. Δηλαδή το 4%, ακόμα και αν κάνουμε σύγκριση με το τι πληρώνει η Αμερική, ας πούμε, στα long term bonds, δεν είναι. Και η Γερμανία, δεν είναι κάποιο ληστρικό επιτόκιο να πεις ότι κάνεις μια επιμήκυνση 20-25 χρόνια κατά μέσο όρο 4. Δεν νομίζω είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλά όπως είπα και πριν, σαφώς εννοείται ότι δεν φτάνει το κούρεμα. Το κούρεμα και την επιμήκυνση, η αναδιάρθρωση του χρέους μας, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος επιβάρυνσής μας στον προϋπολογισμό, είναι το μισό κομμάτι. Το άλλο μισό κομμάτι βεβαίως έχει να κάνει με την αλλαγή του κράτους, των θεσμών, να μειώσουμε τον δημόσιο τομέα, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, το οποίο δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται και μάλιστα το είχα γράψει και πριν από καιρό. Το κομμάτι της αναδιάρθρωσης για μένα είναι το εύκολο. Είναι λογιστικά, μπορεί να γίνει. Το πώς θα αλλάξουμε το κράτος και πώς θα απεμπλακούμε από αυτές τις πολιτικές ηγεσίες, έτσι ώστε να δούμε λίγο φως, εκεί θεωρώ είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Πρωτού μπούμε σε αυτό που θέλω και αφού θέλω να το συζητήσουμε λίγο μαζί, θέλω να σε ρωτήσω αυτό το που βγαίνει τώρα τελευταία και συζητείται αρκετά, αυτή η λεγόμενη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με αυτό το θέμα, επειδή το συζητάνε τώρα πολύ. Ναι, νομίζω αυτές είναι. Για να μην πω σε χαρακτηρισμούς, να πω ότι είναι, τέλος πάντων, δεν στέκουν αυτά τα πράγματα, διότι όταν τα τρώγαμε δεν ήταν απαχθής. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος, κοιτάξτε, όσον αφορά το απαχθές χρέος, θα μπορούσε κάποιος να πει το εξής, το οποίο το έχω ερευνήσει πριν από καιρό. Στη δεκαετία πριν από 50, 60, 70 χρόνια, στα Ηνωμένα Έθνη και στα διεθνής δικαστηρία είναι αναγνωρισμένο ότι όταν το χρέος σου είναι τέτοιο, έτσι ώστε προκειμένου να το πληρώσεις πρέπει να μειώσεις το στρατό, τα σχολεία, τα νοσοκομεία κτλ., τότε έχεις δικαίωμα αναγνωρισμένο να μην το πληρώσεις. Άρα δεν χρειάζεται δηλαδή, να καταφύγουμε σε πεδιαρίσματα του τύπου «μας αδικήσατε, είναι ληστρικά τα επιτόκια και ότι είναι απεχθές το χρέος». Δεν χρειάζεται. Η αγορά η ίδια έχει μηχανισμούς, η αγορά παραδέχεται, δηλαδή έχουμε χάσει, σας δώσαμε λεφτά. Την πατήσαμε, χάσαμε, δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε τέτοια πράγματα. Εγώ αυτό το θέμα στις θεωρητικές μου εργασίες το λέω counter moral hazard. Ναι. Δηλαδή είναι το moral hazard από την άλλη ακριβώς, μεριά, ναι, τη μεριά του δανειστού και όχι από τη μεριά δηλαδή, του δανειστού. Δηλαδή άμα βγούμε έξω με μια τέτοια δικαιολογία, τότε είναι που δεν πρόκειται να μας χαρίσουν. Δηλαδή είναι να... η έννοια του ηθικού προβλήματος, εάν θεωρείς ότι η αποπληρωμή αυτού του χρέους από τον δανειζόμενο τον βάζει το δανειζόμενο σε μια κατάσταση η οποία τον φτάνει είτε στην εξαθλίωση, είτε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, ή του δημιουργεί δηλαδή συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να θεωρούνται ότι ηθικώς διατηρούνται. Προσέξτε όμως να κάνουμε μια. Κανένας δανειστής. Αυτό εννοείς, ναι, αν καταλάβω. Αλλά προσέξτε όμως, κανένας δανειστής δεν το κάνει αυτό επίτηδες. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί ένα κράτος όπως εμείς τώρα να φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση διότι το επιδίωξαν οι δανειστές μας. Ναι, αλλά το moral hazard μπορεί κάλλιστα να υπάρξει, δηλαδή αυτό το πρόβλημα που λέμε τώρα, μπορεί να υπάρξει όταν η απόφαση του δανειστού να απαιτήσει το σύνολο αυτών των χρημάτων, γνωρίζοντας ότι ο δανειζόμενος θα ευρεθεί σε αυτή την εξαθλίωση. Ναι, αλλά δεν μπορεί να απαιτήσει ο δανειστής. Κανένας δανειστής δεν μπορεί να απαιτήσει. Το ξέρουμε αυτά. Δηλαδή η κρατική οντότητα είναι πάνω από όλα. Δεν μπορείς να τα βάλεις με μια κρατική οντότητα. Λέω σε υποστήριξη της έννοιας του επαχθούς έναντι των άλλων ενιών. Και πώς να το πούμε. Έχω ψάξει στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών και πράγματι βρήκα αποφάσεις τέτοιες έτσι ώστε το έχουν χρησιμοποιήσει. Νομίζω το έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς. Ναι, το 1932. 32-37, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι άσχετα αν μπορεί να κάνεις χρήση ενός τέτοιου όρου, θεωρητικά λέω, αλλά δεν είναι ανάγκη ούτε καν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Εντάξει, ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Συζήτησε μου λίγο τα μέτρα που θεωρείς ότι χρειάζονται. Είπες ότι δεν αρκεί απλώς η αναδιάρθρωση. Για πες μας λίγο περισσότερο την άποψή σου σχετικά με αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν συγχρόνως με την οποιαδήποτε αναδιάρθρωση. Είναι τρία τα μέτρα. Το ένα είναι σαφώς πρέπει να μειωθεί το κράτος κατά δεν ξέρω πόσο. 100.000 υπαλλήλους, 50, 70, 150, δεν ξέρω, κατά ένα ποσοστό τέλος πάντων, έτσι ώστε να έχουμε μια εξοικονόμηση πόρων.
Το δεύτερο είναι θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά το συνταξιοδοτικό θέμα, διότι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό που μας έχει φέρει εδώ πέρα περισσότερο απ' όλα είναι το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Τεράστια ποσά από τον προϋπολογισμό πάνε για πληρωμή συντάξεων, που για μένα δεν θα έπρεπε. Και βεβαίως πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας μαζί με όλα αυτά. Εδώ, πρωτού προχωρήσουμε στην ανταγωνιστικότητα, που και αυτό είναι σημαντικό, για το πρόβλημα της, το συνταξιοδοτικό. Βέβαια, είναι και ένα πρόβλημα το δημογραφικού. Και αυτό, διότι βεβαίως έχουμε μια κατάσταση όπου δεν ανανεώνονται οι γενναίες. Βεβαίως. Και αυτό δημιουργεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, δηλαδή πέραν του γεγονότος αυτού του οποίου λες, βεβαίως, ότι ίσως πληρώνουμε με υψηλές συντάξεις, αλλά βεβαίως... Όχι παντού. Έχουμε και το πρόβλημα... Δεν εννοούμε οι 300 και 400 ευρώ είναι υψηλές. Δεν εννοούμε σε αυτές τις κατηγορίες. Μιλάς για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά βεβαίως το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ελάχιστοι συζητάνε, είναι ότι πρέπει να επιλύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, διότι αν είχαμε καινούργιες γενναίες, οι οποίες έρχονται να εργαστούν και να μπορούν να δημιουργήσουν εισόδημα, θα μπορούσαν κάλλιστα αυτές να καλύψουν το πρόβλημα το συνταξιδοτικό, την πληρωμή τέτοιων συντάξεων. Και βεβαίως, αν είχαμε χρησιμοποιήσει τα χρήματα των συνταξιοδοτικών ταμείων πιο σωστά σαν επένδυση, ώστε να είχαν ένα υψηλότερο εισόδημα. Σας κάνω και μια παρένθεση, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα για τις συντάξεις. Υπάρχει μια αίσθηση, τουλάχιστον στους πολιτικούς αυτής της χώρας, ότι έτσι και φέρουν μετανάστες εδώ πέρα και τους βάλουν να δουλέψουν, θα μας λύσουν το πρόβλημα. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται είναι κάθε φορά που μπαίνει ένας καινούριος εργαζόμενος στο σύστημα, δημιουργείται και μια αναλογιστική υποχρέωση. Δηλαδή, δεν θα σου λύσει το πρόβλημα επειδή θα φέρεις 100.000 μέσα, γιατί θεωρητικά αυτούς πρέπει να τους πληρώσεις κάποτε. Δηλαδή, δεν λύνεται εκεί το πρόβλημα. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι ακόμα και πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ξέραμε όλοι προκαταβολικώς ότι έχει πτωχεύσει το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας και χρειάζεται και μια αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού, το οποίο το λέμε χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απλά το τονίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε, αλλά είναι όμως άσχετο από την τωρινή κρίση. Διότι έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε αυτό το πρόβλημα. Για να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ανταγωνιστικότητας που ανέφερες. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πώς τη βλέπεις εσύ αυτή την έννοια της ανταγωνιστικότητας και ποιο είναι το πρόβλημα, η ουσία της δικής μας, του δικού μας προβλήματος ανταγωνιστικότητας. Πώς την εννοείς την ανταγωνιστικότητα και τι ακριβώς μέτρα θα έπρεπε κατά την άποψή σου να πάρουμε ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ανταγωνιστικότητα εγώ εννοώ όταν η αγορά θέλει να ρισκάρει και θέλει να επιχειρήσει. Όταν υπάρχει ένα περιβάλλον τέτοιο έτσι ώστε ο άλλος θέλει να ρισκάρει με σκοπό να κερδίσει λεφτά, έχεις ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τώρα, στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, διότι για να φτιάξεις μια εταιρεία ΑΕ χρειάζεται ένα σώρο πράγματα, έχεις την εφορία από πάνω σου, έχεις τους γραφειοκράτες από πάνω σου, 1.000 πράγματα. Έδωσα μια διάλεξη πριν από περίπου 2 εβδομάδες στο AIT, είναι αυτό το... Με είχαν καλέσει και πέρα να μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό των επιχειρηματικών στελεχών κλπ. Όχι, είναι το τεχνολογικό Ινστιτούτο, αυτό που είναι στην Παλίνη, που ένα ίδρυμα, ανεξάρτητο ίδρυμα είναι, που κάνουν μόνο μεταπτυχιακά τεχνολογικού στον τομέα. Είναι αρκετά υψηλού κύρου στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζεται, αλλά είναι μόνο μεταπτυχιακό ίδρυμα. Και τέλος πάντων, με είχαν καλέσει να τους πω 5 πράγματα για την επιχειρηματικότητα και ουσιαστικά αυτό που είπα είναι ότι άμα θέλουμε να αυξήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι και οι Νεοζηλανδοί. Τι κάνουν δηλαδή? Έχουν μηδενίσει το κόστος να φτιάξει μια επιχείρηση. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να πάω online και να φτιάξω μια επιχείρηση στην Αμερική και να κάνω business. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να το κάνω. Άρα, άμα θέλουμε να αυξήσουμε την όρεξη της αγοράς για ρίσκο, πρέπει να μηδενίσουμε παντελώς το κόστος του να φτιάξεις και να διατηρήσεις μια επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε πρακτικά? Θα πηγαίνεις online, θα φτιάξεις μια επιχείρηση ΑΕ με μηδέν μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς δικηγόρους, χωρίς συμβολιογράφους, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Και θα έχεις ένα 200 ευρώ, ένα franchise tax το χρόνο και τελειώνει η υπόθεση. Θεωρείς αυτό λοιπόν το γραφειοκρατικό κόστος, βεβαίως, ότι είναι
ο πιο σημαντικός λόγος έλλειψης ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία. Βεβαίως, διότι θα σας πω, άμα και μάλιστα έχει συνδυαστεί με ένα άρθρο που έχω γράψει παλιά, που λέω αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια Google στην Ελλάδα. Σκεφτείτε τώρα ότι είσαστε ο Steve Jobs, ας πούμε, φτιάξατε την Apple και είσαστε στο garage και φτιάχνεις το πρώτο κομπιούτερ. Φαντάσου... Το έχω κάνει και αυτό. Στην Αμερική. Φανταστείτε όμως για τα ελληνικά δεδομένα πόσο παράνομος είσαστε. Εντάξει, δεν έχεις τιμολόγια, δεν έχεις χρήση του garage, δεν έχει πυροσβέστες. Η φίλη σου που είναι η παρέα που φτιάχνεστε δεν είναι στο ΤΕΒΕ, το ένα, το άλλο κτλ. Δηλαδή, χίλια δύο πράγματα, όλα αυτά πρέπει να μηδενιστούν. Α, και υποχρέωση να είσαι στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ. Γιατί να είναι υποχρεωτικό να είσαι στον ΟΑΕ όταν είσαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν η εταιρεία δεν έχει κέρδος και όταν δεν έχει καν πωλήσεις. Δηλαδή, αν μαζευτούμε πέντε πιτσιρίκια να φτιάξουμε μια υπηρεσία online και θέλουμε δύο χρόνια αυτό το πράγμα μέχρι να αρχίσει να πουλάει και να έχουμε κάποια έσοδα, εμείς θα έχουμε ένα σωρό έξοδα. Όταν είσαι 16, 17, 18 χρονών, δεν μπορείς να τα αποκριθείς, άρα δεν το κάνεις, δεν το προσπαθείς καν. Να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις εργαστεί σε αυτό και το οποίο και γνωρίζω και εγώ, διότι όπως είπαμε στην Αμερική έχω ξεκινήσει εταιρείες high technology και λοιπά και γνωρίζω όλο αυτό το επίπεδο της δημιουργίας επιχειρήσεων στο καράζ και λοιπά. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, εάν θεωρείς ότι υπάρχει και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα και ίσως εξίσου σημαντικό, ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένο το venture capital στην Ελλάδα, όπου ωραία είναι αυτό, μπορεί κανείς να μην έχει μηδέν δυνατότητες γραφειοκρατικού κόστους, αλλά αν δεν έχει το κεφάλαιο, ασφαλώς και δεν μπορεί να δημιουργήσει. Και δεν πρόκειται να υπάρξει venture capital στην Ελλάδα, διότι η πνευματική ιδιοκτησία ούτε προστατεύεται, ούτε μπορείς να διεκδικήσεις από κάποιον σε περίπτωση που γίνει κάτι και σε κλέψει. Δεν υπάρχει η υποδομή, η νομική υποδομή για να μπορούν να υπάρξουν εταιρείες τέτοιου τύπου. Και γι' αυτό όσες εταιρείες υπάρχουν στην Ελλάδα που δημιουργούν κάτι, κατευθείαν τους λένε, και το ξέρω αυτό από εμπειρία, ναι, ωραία, μ' αρέσει σαν εταιρεία, μ' αρέσει η ιδέα, αλλά έλα κάνε incorporate στο Λονδίνο ή στην Αμερική και θα πάρεις funding εκεί πέρα. Στην Ελλάδα δεν σου δίνω λεφτά. Διότι ακριβώς στο doing business, συμπτωματικά, στην παράγραφο εκεί πέρα που λέει προστασία των επενδυτών στην Ελλάδα, σε σύνολο 170 χώρες, είμαστε νούμερο 154. Δηλαδή είμαστε τελευταίοι στον πλανήτη Γη όσον αφορά από την προστασία των επενδυτών. Οπότε γι' αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει venture capital. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Για εξήγησέ το λίγο παραπάνω, διότι νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας θέλουν αυτό να το καταλάβουν. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανάπτυξη του venture capital, δηλαδή αυτών των επιχειρηματικών κεφαλαίων, διότι νομικά δεν μπορούν να κατοχυρωθούν. Δεν έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας αυτών των κεφαλαίων που θα επενδυθούν. Μεταξύ άλλων, ναι, μεταξύ άλλων. Το νομικό πλαίσιο, τέλος πάντων, είναι τέτοιο που δεν μπορείς να φτιάξεις μια τέτοια επιχείρηση. Ωραία, μπορείς να μας δώσεις μια λεπτομέρεια, να μας πεις πώς θα μπορούσε τουλάχιστον αυτό να προστατευτεί, για να δώσουμε και κάποιες ιδέες. Ναι, κοιτάξτε. Στους τηλεδιατές που μπορεί να έχουν κάποια δυνατότητα, ναι, να εφαρμόσουν μια τέτοια διαφορετική πολιτική. Πώς θα έπρεπε να ήταν το πλαίσιο, να σας, ναι, πω, ή ναι, στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πώς θα έπρεπε δηλαδή να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Γιατί μιλάμε για όλα αυτά τα λεγόμενα διαφορετικά. Και κανένας δεν λέει λεπτομέρειες. Και δεν μιλάμε, για αυτό το πολύ σημαντικό που είπες τώρα, που είναι για μένα... Είναι πολύ πιο σημαντικό είναι πολύ καλό, από απλώς, τα, κάποια άλλα διαθροτικά μέτρα με το εάν έχουμε περισσότερους δικηγόρους, αν έχουμε περισσότερους φαρμακοποιούς και τέτοια πράγματα. Για τους δικηγόρους. Είναι πολύ απλό. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, πολύ, για αυτό το πολύ σημαντικό που είπες, για την έλλειψη προστασίας των επενδυτών στο λεγόμενο venture capital που θα δημιουργούσε τέτοιες καινούργιες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι δικηγόροι. Διότι για να εκδικάσεις μια υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων, ας πούμε software ή κάποιο engineering θέμα, πρέπει ο δικηγόρος, εκτός να έχει το δίπλωμα του δικηγόρου, πρέπει να έχει και κανένα 2-3 μεταπτυχιακά
σε διάφορα θέματα, όπως οι διάφοροι δικηγόροι που ήξερα στη Νέα Υόρκη, όλοι αυτοί που παίρνουν 400 με 500 δολάρια την ώρα, έχουν, εκτός από το δικηγορικό πτυχίο, έχουν και δύο masters σε κάτι άλλο, σε κάτι engineering θέματα. Τέτοιοι δικηγόροι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν τα δικαστήρια τέτοια, ώστε να μπορούν να εκδικάσουν αυτές δεν τις υπάρχει, υποθέσεις. Δηλαδή, τεχνογνωσία που να δώσει είτε στους νομικούς είτε στους δικαστές ακριβώς. τη δυνατότητα να αντιληφθούν το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και όχι μόνο, ναι, σχετικά με μια καινούργια επιχείρηση. Θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ ξέρω περιπτώσεις εταιριών που τους έχουν κλέψει την πνευματική ιδιοκτησία, που έχουν φτιάξει άλλες επιχειρήσεις με βάση αυτό το υλικό και έχουν πάει καλύτερα από την άλλη εταιρεία. Η άλλη εταιρεία τους έχει κυνηγήσει, έχει κερδίσει και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να κερδίσεις. Είναι μετά πώς εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις. Άρα η προστασία που συζητάς αυτή τη στιγμή, είναι σαν πρώτο είναι στάδιο, σε πολλά πλαίσια. Είναι η προστασία στην τεχνολογία που θα φτιάξει μια καινούργια επιχείρηση, τη οποία βασίζεται το venture capital. Βεβαίως. Διότι εάν αυτή κλαπεί, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανάλογη προστασία ώστε να ο άλλος που επενδύει τα χρήματά του να μπορεί να έχει την ανάλογη απόδοση που περιμένει από τέτοια επένδυση. Βεβαίως, αν κάποιος... σε τεχνολογική μορφή. Και γι' αυτό να σας πω πολύ απλά ότι όλες οι εταιρείες, τις πατέντες τις κατοχυρώνουν είτε στην Αμερική, οι πιο πολλές είναι στην Αμερική ουσιαστικά, Ευρώπη κάτι λίγα, αλλά ουσιαστικά είναι στην Αμερική. Και οι υποθέσεις λίγο πολύ όλες που εκδικάζονται είναι στην Αμερική, διότι μόνο εκεί πέρα υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων στις αποφάσεις και στο σύστημα τέλος πάντων εκδίκασης. Αλλά επίσης πάνω στην ανταγωνιστικότητα, εγώ θα έκανα, για την Ελλάδα τουλάχιστον, θα έκανα κάτι πάρα πολύ απλό. Θα καταργούσα παντελώς τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών που είναι από το 1920 και θα έκανα copy-paste κυριολεκτικά. Θα έπαιρνα την νομοθεσία την αντίστοιχη του Delaware, θα πήγαινα στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα την έκανα μετάφραση και θα την έκανα νόμο του κράτους. Τέλος, είναι πολύ απλό. Και θα χρειαζόμαστε και πτωχευτικά δικαστήρια, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν επιτρέπεται να πτωχεύσεις. Χρειάζεται εξειδικευμένα πτωχευτικά δικαστήρια και γενικά χρειαζόμαστε εξειδικευμένα δικαστήρια. Και... το Chapter 11 βασικά, ναι, βεβαίως, πούμε, βεβαίως, που είναι βεβαίως. Μια μορφή αναδιοργάνωσης. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Χρειαζόμαστε γενικώς, δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι καθετοποιημένη. Νομίζω δεν έχουμε δώσει καθόλου μα καθόλου σημασία στο όλο θέμα της δικαιοσύνης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή όλοι λένε για ανταγωνιστικότητα να φτιάξει μια επιχείρηση, ναι, αλλά πώς θα την κάνεις, άμα γίνει κάτι το ένα, δηλαδή το άλλο. Μέση υπόθεση για να εκδικαστεί στην Ελλάδα, μια διαφοροποίηση, άμα έχουμε ένα συμβόλαιο και τσακωθούμε και για να τηρηθούν οι όροι, είναι 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορεί να περιμένεις 3 χρόνια για να, κατά μέσο όρο, προσέξτε, δεν μπορεί να πάει και 5. Μια διαφορά σε ένα συμβόλαιο που έχουμε μεταξύ μας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις business στην Ελλάδα. Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν business στην Ελλάδα είναι οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά, που μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο και να τους διεκπαιρεωθεί μια υπόθεση, ενώ ο άλλος δεν μπορεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επιμένω επί του θέματος του venture capital, διότι και η προσέλκυση, η έλκυση κεφαλαίων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο ελάχιστα συζητούν ως ένα μέτρο ανταγωνιστικότητος. Υπάρχει βέβαια και το θέμα που είμαι σίγουρος ότι και εσύ το σύμφωνεις, ότι τα κεφάλαια αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν και τα οποία μπορούν να επενδυθούν σε τέτοιες καινούργιες επιχειρήσεις, βασικά ζητούν και ένα exit strategy και μια δυνατότητα δηλαδή Βεβαίως. Να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Βεβαίως. Στην Ελλάδα λοιπόν θεωρείς ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα στο exit strategy, δηλαδή δεν υπάρχουν οι θεσμοί και οι αγορές όπου κανείς μπορεί να ρευστοποιήσει τις θέσεις του ώστε να μπορεί να πάρει τα λεφτά του μετά από 5, 10 ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Εντάξει, και αυτό δεν υπάρχει. Θεωρείς ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο. Είναι, αλλά θα έλεγα, ξέρετε, άμα μια εταιρεία πάει καλά και οριμάσει και αρχίσει και μεγαλώνει, μπορεί να πουληθεί. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο το πρόβλημα. Δεν βλέπεις εκεί το πρόβλημα. Το ουσιαστικό, όχι, το ουσιαστικό είναι στο νομικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο, για παράδειγμα, ένα private placement, για παράδειγμα, στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχει το Regulation D, που είναι ουσιαστικά, όπως κάνεις δημόσια εγγραφή, υπάρχει ένα άλλο regulation που κάνεις ένα ανάλογο ενημερωτικό για ιδιωτικές τοποθετήσεις. Δηλαδή, το ακριβώς. Πλαίσιο γενικώς, λείπει παντελώς το πλαίσιο. Άρα, δεν είναι απλώς πολλά μόνο πράγματα θέμα μάζι, δεν είναι μόνο εκ των υστέρων, εάν έχεις κίνδυνο να μπορέσεις να εξασφαλίσεις τα χρήματά σου, λόγω αυτού του προβλήματος του νομικού που συζητήσαμε προηγουμένως, αλλά δεν υπάρχει και η σωστή διαδικασία
ώστε να μπορούν να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια για τέτοιες επενδύσεις σε ιδιωτικές, σε καινούργιες επιχειρήσεις. Και το κακό είναι ότι έχουμε από έμψυχο υλικό, αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα προϊόν της Ελλάδος, είναι το υψηλού επίπεδου έμψυχου υλικού. Μάλιστα αυτό έλεγα και στο EIT προχθές, ότι εγώ προτιμώ να έχω 100.000 πιτσιρίκια μεταξύ 15 και 20 χρονών να φτιάχνουν εταιρείες και να φτιάξουν 100.000 εταιρείες, με σκοπό στα επόμενα 2-3 χρόνια κάτι να γίνει, διότι από αυτές τις 100.000 που θα φτιαχτούν, να είσαστε σίγουροι, οι 50, οι 20, οι 100, οι 200 θα γίνουν κάτι. Και οι άλλοι 5-10.000 να βγάζουν καθένας ένα μεροκάματο για τον εαυτό του μόνο, και αυτό μου κάνει, ενώ τώρα δεν υπάρχει φως, δεν μπορεί κάποιος να επιχειρήσει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που θα θέλαν να επιχειρήσουν, αλλά υπάρχει αυτό το κόστος, το νομικό, το να πληρώνεις ισολογισμούς, το να πληρώνεις κάθε χρόνο επιμελητήρια κτλ. Το οποίο είναι αποτρεπτικό, ειδικά βεβαίως σε αυτή την κρίση που ζούμε. Επειδή έχεις ασχοληθεί και με το venture capital και συζητάμε αυτό το πολύ σημαντικό και το οποίο είπαμε δεν συζητείται, γι' αυτό δίνω τόσο σημασία, ήθελα να σε ρωτήσω εάν θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, πέραν των προβλημάτων αυτών που λες, και ένα άλλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν οι λεγόμενοι βοηθοί, οι λεγόμενοι άγγελοι, οι λεγόμενοι σύμβουλοι, όπως ξέρεις ένα venture capital, δεν είναι απλώς μόνο ότι έρχονται και σου βάζουν κάποια χρήματα, αλλά συγχρόνως σου προσφέρουν και μία βοήθεια η οποία είναι άλλης μορφής. Δηλαδή βοήθεια και στο marketing, βοήθεια και, και στα θέματα διαχείρισης, βοήθεια ακόμα και στα τεχνολογικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται, γιατί κάποιος που ξεκινάει μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας ή άλλο, δεν γνωρίζει τα πάντα. Αναγκαστικά πρέπει να προσελκύσει και άλλους που έχουν ειδικές γνώσεις. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το ανάλογο που μπορεί να βοηθήσει τέτοιες επιχειρήσεις και που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ενός venture capital. Εξορισμού, δεν χρειάζονται αυτά. Εξορισμού, όταν εγώ είμαι ο venture capitalist και εσείς έχετε μια εταιρεία και σας βάζω 5 εκατομμύρια δολάρια, εξορισμού, άμα έχετε 7 θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, εγώ θα πάρω τις 4. Όπου μέσα από τα πλαίσια του διοικητικού συμβουλίου, λόγω της εμπειρίας που έχω εγώ, θα σε καθοδηγήσω, θα σου δώσω συμβουλές κτλ. Δεν θα έχω λόγο στο τι κάνεις και πώς το κάνεις κτλ. Αλλά βεβαίως θα βοηθάω και θα χρησιμοποιήσω τα contacts και τις εμπειρίες που έχω, έτσι ώστε αν μπορώ να βοηθήσω την εταιρεία θα το κάνω. Αλλά υπάρχουν βεβαίως διάφορες τώρα εταιρείες, όπως είναι στο Open Coffee για παράδειγμα, πώς λέγεται, το Open Fund, που κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα, το Open Fund, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Βέβαια είναι μια πολύ μικροσκοπικές επενδύσεις. Μιλάμε μικροσκοπικές, πολύ μικρές. Δηλαδή τι ποσά συζητάμε? 50.000-150.000, πολύ μικρά ποσά. Το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω... Αυτά που λένε micro investments. Ναι, περίπου. Από ό,τι καταλαβαίνω τα παιδιά έχουν κάνει 8 επενδύσεις μέχρι τώρα, νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά ουσιαστικά αυτό, δηλαδή κάνουν το support. Το open fund είναι το support, ας πούμε, να κάνεις εσύ τη δουλειά σου μόνο και σε κάνουν support. Εντάξει, δεν νομίζω είναι τόσο εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή η αγορά θα το βρει μόνο του. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε το τα νέο, λέει το ένα, το άλλο και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και δηλαδή το θέμα είναι φτιάξε το πλαίσιο. Φτιάξε το πλαίσιο εσύ. Φτιάξε το νομικό σύστημα. Μηδένισε το κόστος ίδρυσης μιας επιχείρησης και μην ανησυχείς. Η αγορά θα τα βρει μόνο του. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν πιστεύουμε στην αγορά. Δεν πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία, δεν πιστεύουμε στην πρωτοβουλία του ανθρώπου. Είμαστε κρατιστές. Έχω ένα αστείο που λέω ότι στην Ελλάδα ακόμα και οι δεξιοί είναι υποσυνείδητα αριστεροί. Διότι όλοι κοιτάνε το κράτος και λένε ο μεγάλος μπαμπάς, big brother. Δεν λέει κανένας να πάρω εγώ την πρωτοβουλία ή να έχω εγώ την ευθύνη. Όλοι αποσκοπούν στο να έχουν κάποιο νταραβέρι με το κράτος, να τα πάρουν από το κράτος, να τους βοηθήσει το κράτος, να έχουν υποστήριξη από το κράτος. Δεν χρειάζεται η αγορά καμία υποστήριξη από πουθενά και ειδικά από το κράτος. Η αγορά μπορεί να σταθεί από μόνη της. Το μόνο που χρειάζεται εσύ, σαν κράτος, είναι να μην εμποδίζεις την αγορά. Εδώ έχουμε το πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλά εμπόδια στην Ελλάδα. Ουσιαστικά το ελληνικό κράτος κάνει ό,τι είναι δυνατόν να παρεμποδίσει την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, ένα άλλο αστείο που λέω, αν με κάναν πρωθυπουργό εμένα την τελευταία δεκαετία και μου έλεγαν, κατέστρεψε αυτή τη χώρα, κάνε ό,τι νόμο θέλεις με σκοπό να καταστρέψει αυτή τη χώρα. Αυτά που έχουν κάνει αυτοί, που υποτίθεται είναι για καλό, δεν θα μπορούσα καν να το σκεφτώ. Να φανταστείτε. Ωραία.
Εδώ τελειώνουμε, διότι τελείωσε και ο χρόνος μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κεσάριο που ήταν μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά έτσι ενδιαφέροντα και από την πλευρά της αγοράς. Να σας δώσω και μια πολύ πιο πρακτική άποψη των θεμάτων, γιατί εδώ συζητάμε και πολλά θεωρητικά έτσι, θέματα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που πάλι μας ακούσατε και να σας καληνυχτήσω.